Αλέξανδρος Ετιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, σας και τους ακροατές σας. Λοιπόν, Μέση Ανατολή, άλλη περιοχή η οποία όχι απλά δεν ησυχάζει, είναι συνήθως η μήτρα των εντάσσεων. Από εκεί εξαπλώνονται τα οστικά κύματα των διαφόρων κρίσεων. Ένα στοιχείο το οποίο το έχουμε συζητήσει και μαζί και το οποίο επανέρχεται λόγω του Παλαιστινιακού που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι η σύνδεση με το Κουρδικό. Σωστά. Υπάρχει όντως μια πάρα πολύ σημαντική, θα λέγαμε, σύνδεση, και αυτό το λέω διότι θεωρώ και κάνω την εκτίμηση στην εκπομπή σας ότι το Ιράκ θα είναι το επόμενο πεδίο συγκρούσεων το οποίο πιθανώς να ανάψει το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό το λέω έχοντας στο νου μου δύο συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, το Ιράκ από τη στιγμή που αποφάσισε να υπογράψει συνεργασία με την Τουρκία για τον γνωστό εμπορικό διάδρομο, ο οποίος μένει να δούμε αν θα υλοποιηθεί με χρήματα του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, το τονίζω αυτό, βάζει ουσιαστικά στο επίκεντρο το Ιράκ, το οποίο Ιράκ, σε συνδυασμό με την πιθανή αποχώρηση των Αμερικανών από αυτό, μιας και υπάρχουν ήδη διαπραγματεύσεις μεταξύ σιητικής κυβέρνησης του Ιράκ και Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες αριθμούν περί τους 2.500 άνδρες αυτή τη στιγμή στο Ιράκ, βάζει ουσιαστικά τα θεμέλια για μια νέα σύγκρουση, θεωρώ εγώ, συμφερόντων στο έδαφος του Ιράκ. Και αυτός είναι και ο λόγος, πιστεύω, που οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή προσπαθούν με μπροστάριδες τους Γάλλους, αλλά και τους ίδιους τους Αμερικανούς, τους εαυτούς τους, να ενισχύσουν Σαουδική Αραβία και ως ένα βαθμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία, όπως είχαμε αναφέρει, παίζουν ένα διπλό παιχνίδι. Ναι. Το παίζουν δίπορτο το παιχνίδι. Αναφέρω κάποιες σημαντικές ειδήσεις, οι οποίες πρέπει να τις έχουμε υπόψη. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή θέλει να επενδύσει στην ατομική ενέργεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ και η γαλλική εταιρεία Pascal υπέγραψε συμφωνία με τους Σαουδάραβες για εγκατάσταση κβαντικών υπολογιστών στο βασίλειο. Τι θέλω να πω με αυτές τις δύο ειδήσεις? Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια πέρα από την ενίσχυση σε οπλικά συστήματα των δύο αυτών χωρών, κυρίως γαλλικής προέλευσης, και θα δούμε για τα αμερικανικά. Υπάρχει μια τάση να ενισχυθούν στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως καταλαβαίνουμε, σε περίπτωση που Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δομήσουν τα δικά τους συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία ήδη βρίσκονται εν εξελίξη, θα έχουν ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για να χτυπήσουν ακριβώς το Ιράν στα πλαίσια του κράτους του Ιράκ και με έμεσο τρόπο και τους Κινέζους. Θεωρώ εν ολίγης ότι το κράτος του Ιράκ θα αποτελέσει πεδίο συγκρούσεων, και για να συνδέσω Παλαιστινιακό με Κουρδικό, θα πω ότι αυτή τη στιγμή οι Κούρδοι κρατώνται σε εφεδρεία, θεωρώ, από τους Αμερικανούς, οι οποίοι δίνουν το πράσινο φως δυστυχώς στην Τουρκία να εξαφανίσει το PKK. Όχι όμως τον Μπαρζανί και το YPG. Άρα με αυτόν τον τρόπο κερδίζουν χρόνο για να κρατούν την Τουρκία εντός λειτουργικού πλαισίου με τη Δύση, θυσιάζοντας ένα μέρος των Κούρδων. Βέβαια, αυτά είναι επί χάρτου, έτσι, γιατί τώρα οι σχέσεις των Κούρδων μπορεί να μην είναι, και αυτό τους έχει κοστίσει, δεν έχουν γεωπολιτικά οριμάσει, είναι κατακρεματισμένοι σε φυλετικές βάσεις, ενώ φατρίες και τέτοια. Άρα είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, εντάξει, το PKK και με τις δυνάμεις του Μπαρζανί, ναι, αλλά με τους Κούρδους της Συρίας είναι δύσκολο. Είναι περίπου το ένα και το αυτό με το YPG και το PKK. Κοιτάξτε να δείτε τι πιστεύω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή με τις φατρίες των Κούρδων. Από τη μια έχουμε το PKK, το οποίο είναι το κατεξοχήν κόμμα το οποίο θέλει κουρδικό κράτος. Από την άλλη έχουμε τον Μπαρζανί, ο οποίος Μπαρζανί έχει υποδεχτεί τον Ερντογάν στην Ιμπρίλ, την πόλη του Ιράκ. Τι γίνεται όμως με αυτή την οικογένεια? Ο Μπαρζανί διαθέτει πάρα πολλά ερίσματα σε πετρελαϊκές επιχειρήσεις στο βόρειο Ιράκ. Θεωρώ ότι η οικογένειά του, προκειμένου να κρατήσει αυτά τα οποία κατέχει, δεν είναι για την ώρα τόσο σύμφωνος για δημιουργία κουρδικού κράτους, ναι. Το οποίο θα δημιουργήσει, όπως καταλαβαίνετε, άλλες πολιτικές δυναμικές. Ταυτόχρονα, οι Αμερικανοί διατηρούν το YPG στη Συρία και για να ελέγχουν το συριακό καθεστώς, το οποίο είναι κατεξοχήν φιλορωσικό και φιλοϊρανικό, αλλά και για να έχουν έναν μοχλό πίεσης στην ίδια την Τουρκία, πιστεύω εγώ. Επομένως, αυτή τη στιγμή το κουρδικό μπορούμε να πούμε ότι είναι κατακερματισμένο, αλλά μπορεί να έλθει σε λειτουργία, σε ενεργοποίηση, εάν πιθανώς πιέσουν οι Ισραηλινοί σε αυτό. Θεωρώ ότι οι Ισραηλινοί, στο πλαίσιο του πολέμου που κάνουν αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας, θα θελήσουν κάποια στιγμή να ενεργοποιήσουν με διπλωματική πίεση το κουρδικό, διότι μια δημιουργία ενός κουρδικού κράτους, έστω και μικρού, θα αποτελέσει το μαξιλαράκι απέναντι σε δυνάμεις όπως η Τουρκία, το Ιράν, αλλά και το Κατάρ. Επομένως, πιστεύω, είναι δικιά μου εκτίμηση, ότι σε περίπτωση που δούμε ενεργοποίηση του κουρδικού παράγοντα, πιθανώς και οι ίδιοι οι Ισραηλοί να έχουν βάλει το χεράκι τους. Μέχρι στιγμής, ούτως ή άλλως, στις περισσότερες δομές, ακόμα και στο βόρειο Ιράκ, στο κράτος του Μπαρζανί, στο Ιρακινό Κουρδιστάν, οι Ισραηλοί τις έχουν στήσει.
φυσικά. Και σε αυτό το πλαίσιο να προσθέσουμε και το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο Αζερμπαϊτζάν εδώ, να πούμε ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Υπάρχει εντύπωση στην Ελλάδα ότι το Αζερμπαϊτζάν είναι ένα πλήρως φιλοτουρκικό κράτος. Δεν είναι. Ισχύει ναι με ένα λάθος. Ως ένα βαθμό, ναι, έχετε δίκιο. Ισχύει ως ένα βαθμό. Οι Αζέροι, σε αντίθεση με τους Τούρκους, έχουν ένα πιο σεκιουλαριστικό σύστημα, να το πούμε έτσι. Υπάρχει πολύ περισσότερη θρησκευτική ελευθερία σε επίπεδο πολιτισμού. Και σε δεύτερο επίπεδο, το Αζερμπαϊτζάν λειτουργεί ως ένα προγεφύρωμα των Ισραηλινών απέναντι στο Ιράν. Αυτό σημαίνει πως το κράτος αυτό δεν είναι απόλυτα ταυτισμένο με τα παντουρκικά σχέδια της Άγκυρας, όσο και αν σε άλλα επιμέρους ζητήματα αυτοί οι δύο έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και θα πω κάτι όσο μπορώ να το πω και έτσι με πολύ προσοχή. Προς επίρρωση αυτού που λέτε, το Αζερμπαϊτζάν έχει χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδος και μέσω Ισραηλινών και απευθείας για συνεργασία με την Ελλάδα. Προς επίρρωση αυτού που λέτε ότι δεν είναι απολύτως ταυτισμένο με την Τουρκία. Γιατί μπορεί δημοσίως να λέει και να κάνει αυτά που πρέπει να πει και να λέει, γιατί με την Τουρκία έχει προφανώς την ειδική σχέση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι παράλληλα και ταυτόχρονα δεν αναζητά και εναλλακτικές παράλληλες σχέσεις. Επαναλαμβάνω, έχει χτυπήσει την πόρτα μας. Τώρα το τι έχουμε κάνει εμείς είναι μια άλλη ιστορία, θα τα πούμε άλλη ώρα. Ακριβώς αυτό, και να προσθέσω μια τελευταία λεπτομέρεια η οποία μου ήρθε και σε μένα από έμπιστη πηγή. Υπάρχει η άποψη, και πιστεύω ότι ισχύει ως ένα βαθμό, ότι η οικογένεια του Αλίγεφ είναι κουρδικής καταγωγής. Σωστό και αυτό. Δεν έχει τα δικό σε αυτό. Η Ελλάδα σταθμίζει και τη θέση με την Αρμενία, αλλά πρέπει να πούμε ότι και η Αρμενία δεν είναι πάντα αυτό που φαίνεται, επειδή και ο Πασινιάν είναι μια αφιλεγόμενη προσωπικότητα ως προς το τι ακριβώς θέλει να κάνει. Είναι όλο αυτό αντικείμενο μιας συζήτησης την οποία θα την κάνουμε το επόμενο διάστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Τιμούδη, για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.